Φορά το καρναβάλι των Μεθάνων κέρδισε το ενδιαφέρον του κόσμου. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα. Έχουμε βασικά να επέμψουμε το μήνυμα των αποκριών, γιατί και φέτος, 2016, καρναβάλι των Μεθάνων, τώρα που ξεκινάμε και γινόμαστε γνωστοί, για να μας ακούσει ολόκληρος ο Άργος Ορολογός και ολόκληρη η Ελλάδα. Πάμε να χειροκροτήσουμε! Με παρουσίαση τον Δημήτρη Γκαρέζο για τρίτη χρονιά, παιδιά και μεγάλοι χόρεψαν και διασκέδασαν στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Νιώθω ότι είμαι μέρος αυτής της διοργάνωσης. Οι άνθρωποι ότι με εμπιστεύονται και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά τους. Σε βαθμό πια που φέτος, που κάθε χρονιά ανυπομονώ να χτυπήσω το τηλέφωνο, να μου υπενθυμίσουν και να μου επιβεβαιώσουν το ραντεβού μας. Θέλω να σε πάω λίγο στα τηλεοπτικά και στην εκπομπή που τελείωσε άτοξα, το Σπάτα Live. Θέλω να μου πεις. Τι έγινε λάθος ή από τη μεριά σου έγινε κάτι λάθος? Δεν είναι κάτι, δεν φταίει κάποιος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ είμαι ο πρώτος που πάντα λέω ότι στο τέλος των προσπαθειών πρέπει να γίνεται απολογισμός και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του. Εγώ εδώ δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποιο λάθος το οποίο προκάλεσε το κόψιμο της εκπομπής. Είναι θέμα συγκυριών, είναι θέμα συνθήκων, είναι θέμα αποφάσεων ενός καναλιού που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και οι συνθήκες, οι οικονομικές κυρίως της εποχής. Πιέζουν. Έχω ένα συνένα χρόνο συμβόλαιο με τον Αντένα. Οι άνθρωποι του Αντένα είναι δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, κάτι που πραγματικά εκτιμώ. Είναι, ξέρεις, πολλές φορές επειδή είναι έτσι η κατάσταση, δεν μπορεί να σου πει έλα να κάνεις την Ολυμπιάδα. Μπορεί όμως να σου πει άκου, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε δίπλα σου και πραγματικά με το πρώτο project που να ξέρουμε και να συζητήσουμε το θες και είμαστε μαζί σου, ότι ξέρεις, αυτό αρκεί. Από εκεί και πέρα είμαστε συζητήσεις με το κανάλι καθημερινές, όμως θεωρώ ότι οι ανακοινώσεις πρέπει να γίνουν από το κανάλι, γιατί ακριβώς επειδή είναι έτσι οι εποχές, καλό είναι να γίνονται από εκείνους, από τους ανθρώπους που είναι οι αρμόδιοι, για να μην εκτεθεί και κανείς. Για να έχουμε μια ιδέα, μιλάμε για το Ούγκα Challenge, έτσι. Θα τα δείτε. Δεν θέλω να πω τίποτα. Για να μην φανώ τον αφλόρος ότι δεν απαντάω, σίγουρα το Ούγκα Challenge είναι κάτι το οποίο είναι παιδί μου, το έχω σκεφτεί με την κάθε του λεπτομέρεια εγώ. Και χαίρομαι κάθε φορά όταν φοράω αυτό το μπλε κουστούμι. Πρέπει να σας πω μέσα από την καρδιά μου ότι φέτος είναι η καλύτερη μας χρονιά. Καρναβάλι Μεθάνων 2016! Ο Σταμάτης αντιμετώπισε την τηλεόραση όπως θεωρώ ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε όλοι. Το φακό, τη ματαιοδοξία, το ψώνιο, αυτά δεν τα πήρε ποτέ σοβαρά. Δεν ποτίστηκαν ποτέ μέσα του. Το έκανε για μένα, για την παρέα, για μια προέκταση της ραδιοφωνικής μας παρέας. Ο Σταμάτης όντως ισχύει, έχει τις περισσότερες προτάσεις, να ξέρεις. Για να συνεχίσει από διάφορα κανάλια και από διάφορες εκπομπές. Και αυτό δεν είναι ψέμα. Είπα για την Κρήτη πριν, γιατί η Λένια σήμερα παρουσιάζει το καρναβάλι στο Ρέθυμνο. Θέλω να μου πεις, τηλεοπτικά θα είστε μαζί ή εκείνη πλέον τραβάει το δικό της δρόμο, κάτι δικές συζητήσεις? Κάτσε να δούμε που θα είμαι εγώ. Αλλά ούτως ή άλλως, ξέρεις, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, όπως ξαναείπα, λέμε δόξα τον Θεό που έχουμε δουλειά. Δεν υπάρχουν τέτοια. Αν κάτι δεν φύγει την αξιοπρέπειά μας ή τις αρχές μας, νομίζω ότι αποδείχθηκε, μια που το είπες, και στην κριτική, και είναι η απάντηση, καλύτερη απάντηση στην κριτική που δεχτήκαμε στην αρχή, ότι πω και τώρα θα το πουλάνε. Νομίζω ότι αποδείχθηκε περίτρανα ότι δεν πουλήσαμε τίποτε από τη σχέση μας κατά τη διάρκεια του This is Sparta Live. Οπότε δεν μπορώ να σου πω σίγουρα τι δεν θα γίνει ή τι θα γίνει. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω εγώ. Όμως σίγουρα δεν υπάρχει, ξέρεις, κάποιο απαγορευτικό, εκτός αν φύγει, ξαναλέω, την αξιοπρέπειά μας και τις αρχές μας.